Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδόσηφο, πρόεδρο του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολη. Στην καλησπέρα μας, Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Παγιωτόπουλο, σε εσάς και στους τηλεθεατές από τον Ενετικό Λιμένα του Ρεθύμνου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το κλίμα όντως είναι θετικό, όπως καταγράφεται και μέσα από το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κύριε Παναγιωτό, λίγο και εγώ να σας πω την αλήθεια, ήρθα από τη θάλασσα. Τα 16 χιλιόμετρα, συνεχόμενα χιλιόμετρα της παραλίας που βρίσκεται εδώ στην πόλη του Ρεθύμνου είναι ασφιχτικά γεμάτα. Βλέπουμε καθημερινά να αυξάνονται οι τουριστικές ροές των επισκεπτών και νομίζω ότι αυτό μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους για την εξέλιξη της τουριστικής περιόδου και στο νομό Ρεθύμνης. Εν τω μεταξύ, έχουμε βγει από την πανδημία, τουλάχιστον στο μέτωπο των μέτρων, των περιοριστικών. Τώρα, αν θα ξαναγυρίσουμε πάλι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι μια άλλη κουβέντα. Και επιστρέφουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο. Έτσι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, όχι μόνο στην πόλη του Ρεθύμνου, αλλά και στην ενδοχοψυχισμού. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι παραδοσιακές, οι πολιτιστικές, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την παράδοση. Πάνω σε αυτό το μοτίβο και το Σύλλογο Θεμογών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολη, θα στηρίξουμε με κάθε μας προσπάθεια όλες τις εκδηλώσεις που θα εκτελεστούν όλο το καλοκαίρι, αλλά βελτιστούμε και τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στο 2022. Είναι κάτι που περιμένουν και οι Ρεθεμιώτες αλλά και οι άνθρωποι που θα βρεθούν στην πόλη, καθώς έτσι κάθε χρόνο είναι παράδοση να διοργανώνονται πολύ όμορφες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, γιορτές και να γιορτάζετε με το δικό σας τρόπο το καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, λόγω της πανδημίας δεν μπορούσε να γίνει κάθε εκδήλωση χωρίς την φυσική παρουσία του κόσμου. Επομένως, από την θερινή περίοδο, η φυσική παρουσία του κόσμου είναι πλέον δεδομένη και έτσι είμαστε πολύ ευτυχείς, πολύ ευχαριστημένοι για να δημιουργήσουν περισσότερες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον πολιτισμό, την παράδοση και τον άνθρωπο. Ευελπιστούμε και ο κόσμος, οι ντόπιοι, οι Ρεθεμιώτες αλλά και οι επισκέπτες μας να στηρίξουν κάθε προσπάθεια, όπως έχουν αποδείξει βέβαια κάθε τέτοια περίοδο. Κάποιο παράδειγμα εκδήλωσης τώρα τις επόμενες ημέρες, έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε? Ετοιμάζουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, σήμερα αύριο να εκδώσουμε μία ανακοίνωση για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο μέλλον. Ευελπιστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μπορούμε να σας ενημερώσουμε και νομίζω ότι θα ευχαριστηθείτε και εσείς από τις εκπλήξεις που θα δει και ο κόσμος αλλά και οι επισκέπτες μας. Η κίνηση στο Ρέθυμνο, έτσι, τώρα μιας και βρίσκεστε απόγευμα Πέμπτης στο κέντρο της πόλης, πώς είναι? Ακριβώς, κοιτάξτε, πίσω μου είναι ο Ενετικός Λιμένας. Προφανώς αυτή τη στιγμή η προσέλευση του κόσμου δεν είναι ικανοποιητική λόγω της θάλασσα. Αλλά λίγο αργότερα θα γεννείται από τις 8 και μετά όλο το Ενετικό Λιμάνι, το κέντρο και η παλιά πόλη, το ιστορικό κέντρο, θα γεμίσει σαν από κόσμο. Νομίζω είναι πρωτόγνωρες οι εικόνες που έχουμε τα τελευταία 2 και 3 χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχετε, κύριε Παπαδόσφε. Θα τα πούμε βέβαια μέχρι και το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Να ξαναδώσουμε εικόνα από το Ρέθυμνο. Επιστρέφουν τα γλέντια, επιστρέφουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και βέβαια επιστρέφει και το καλό κλίμα το οποίο διαχρονικά κυριαρχούσε στην περιοχή με επίκεντρο τον πολιτισμό.